Αγαπητοί μου τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Σήμερα Κυριακή, 19 του μήνα, στην ώρα μας, 22.00. Οφείλω να ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι κατά την πρώτη μας συνάντηση της παρελθούσης Κυριακής, μέσα από τα δικά σας τηλέφωνα, τα οποία μας δώσανε και εμάς το κουράγιο, και στον κύριο Μαλούση αλλά και σε μένα, να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε. Υπήρξαν πάρα πολλοί φίλοι οι οποίοι είτε είδαν την εκπομπή από την τηλεόρασή τους, είτε επειδή ευρίσκονται σε άλλα μέρη της χώρας, είχαν συνδεθεί μέσω του ίντερνετ και μπόρεσαν και την είδαν την εκπομπή αυτή, και με ευχαρίστησε πάρα πολύ, διότι συνάντησα και ξαναθυμήθηκα φίλους, άνθρωπους, αξιόλογους, τους οποίους έχω μέσα στην ψυχή μου. Επομένως οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον πρώτο μου διοικητή, τον μετέπειτα αρχηγό του ΓΕΣ, τον στρατηγό τον Βούλγαρη Κωνσταντίνο, ο οποίος με συνεχάρει από την Αθήνα. Του χρωστώ ευγνωμοσύνη, στρατηγέ σου χρωστώ ευγνωμοσύνη, το ξέρεις άλλωστε. Στον φίλο μου τον στρατηγό τον Παπαδάκη τον Χαράλαμπο από τα Χανιά, στον φίλο μου τον στρατηγό τον Κυριακάκη τον Γιώργη, και αυτόν από τα Χανιά, τους χαιρετώ, τους απευθύνω το χαιρετισμό μου εδώ από την ακριτική μας Ροδόπη. Τον πολύ φίλο μου τον ταξίαρχο τον Κωστή τον Μιλωνά από τη Θεσσαλονίκη θέλω να απευθύνω ένα πολύ δυνατό χαιρετισμό στον Ενεργεία, πολύ φίλο μου, διοικητή σε μονάδα ειδικών δυνάμεων, τον αντισυνταγματάρχη Σπανουδάκη Κωνσταντίνο, που αυτή τη στιγμή με βλέπει από το Βόλο, και χαιρετισμούς στην αξιότιμη σύζυγό του την Άσπα. Επίσης θέλω να απευθύνω ένα χαιρετισμό στον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Κιλκής, τον κύριο τον Νικήδη Παύλο, να τον ευχαριστήσω για τις ειλικρινείς ευχές του. Θέλω να απευθύνω ένα χαιρετισμό στον κύριο Πετμεζά, απόστρατο αξιωματικό της αστυνομίας από την Αλεξανδρούπολη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης στην ιατρό, την προϊσταμένη του ΕΚΑΒ Αλεξανδρουπόλεως, την κυρία Παπαδοπούλου Παρασκευή, την ευχαριστώ. Και πάω σε ένα πολύ φιλικό μου ζευγάρι, το οποίο εκτιμώ. Τους εύχομαι υγεία, ευτυχία, καταξίωση στη δουλειά τους. Τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου Φιλία, την κυρία Σμαραγδά Αθηνά και τον κύριο Φιλίππου Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ τον πολύ καλό μου φίλο, τον Αθανάσιο Δεμήρη, ο οποίος φροντίζει την καλή ποιότητα και λειτουργία του αυτοκινήτου μου. Το φίλο μου και κυνηγό, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απόλυτο σεβασμό σε αυτό το οποίο κάνει, τον Ευάγγελο Μαυριδάκη και τη γυναίκα του Σοφία από την Αλεξανδρούπολη. Και το φίλο μου τον κύριο Ελληνίδη τον Κωνσταντίνο και τη γυναίκα του Μαρία. Ήθελα να εκφράσω αυτές τις ευχές μου και να ανταποδώσω. Τους ευχαριστώ όλους. Και τώρα, φίλοι μου, συνεχίζοντας την ίδια τακτική όπως είχαμε και κατά την πρώτη μας εκπομπή, δηλαδή σκεπτόμαθα,
Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, το οποίο θα πρέπει και εσείς βέβαια να λειτουργήσετε σκεπτόμενοι. Όπως πάντα αυτό είναι, αυτό το οποίο και επιδιώκουμε. Στην εκπομπή του αγαπητού μου φίλου, του κυρίου Νικόλα Πουρτσίδη, την παρελθούσα Τετάρτη, εθίχθη ένα θέμα το οποίο αισθάνομαι και εγώ την ανάγκη να το θίξω. Ας μου επιτρέψει ο αγαπητός μου φίλος. Είναι κάτι που έχει να κάνει με την προσφώνηση ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, ασκούν εξουσία. Είχε βγει ένας κύριος και πολύ σωστά παρατήρησε ότι ορισμένοι τηλεθεατές προσφωνούσαν τον κύριο Πρωθυπουργό Αντωνάκη. Είχε απόλυτο δίκιο ο κύριος. Όστις ασκεί εξουσία, εμείς οφείλουμε, όταν μιλάμε για το πρόσωπό του, να χρησιμοποιούμε τη σωστή έκφραση. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Υπουργός. Στον μόνο που δεν βάζουμε μπροστά την φράση «κύριος» είναι στους στρατηγούς. Ο στρατηγός είναι σκέτος στρατηγός. Όμως, και εδώ είναι το σχολείο μου, έχει επικρατήσει, αγαπητοί μου φίλοι, έχει επικρατήσει όντως να μιλάμε για τους πρωθυπουργούς μας. Ο Κωστάκης, ο Γιωργάκης, ο Αντωνάκης. Σίγουρα υπάρχει κάποιος λόγος. Αλλιώς θα λέγαμε ο Κωστάρας, ο Γιωργάρας, ο Αντωνάρας. Για σκεφτείτε. Ας το σκεφτούν και αυτό και οι πολιτικοί. Για ποιο λόγο ένας λαός προσφωνεί τον πρωθυπουργό του κατά αυτόν τον τρόπο? Πρέπει πρώτα να το σκεφτούν αυτό οι πολιτικοί μας ταγοί, για να δώσουν την δυνατότητα και το ένασμα σε αυτό το λαό, μέσα από την εκτίμηση που θα τους έχει, τη λατρεία που θα τους έχει, το σεβασμό που θα τους έχει, να τους αποκαλεί όπως πρέπει. Όμως, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, αφού σκεφτείτε, καλό θα ήτανε, εάν αυτοί μόνοι τους δεν μπορούν να δώσουν στο εαυτό τους το κύρος που του πρέπει, ας τους το δώσουμε εμείς. Είχα σκοπό σήμερα να κάνω μία σύνδεση με την προηγούμενη μας συνάντηση σχετικά με την διαστρέβλωση της ιστορίας, την οποία κάνει το σύστημα προκειμένου να ελέγξει συνειδήσεις λαών. Σήμερα ήθελα να μπω σε μια ενότητα η οποία θα έχει να κάνει με την διαστρέβλωση ακόμα και αυτής της θρησκείας, της πίστης μας. Εάν μου δοθεί χρόνος, θα το κάνω. Γιατί δεν έχω χρόνο, θα μου πείτε. Θα σας πω. Η εβδομάδα η οποία μας πέρασε είχε ορισμένα απόλυτα συνταρακτικά γεγονότα, τα οποία πρέπει να σχολιαστούν και θα πρέπει να σκεφτούμε μαζί επί αυτών των γεγονότων. Είχαμε μία, δυστυχώς για τη χώρα μας,
τραγική ομολογία. Είχαμε μια ομολογία η οποία μας εξέπληξε. Μας εξέπληξε. Ο κύριος Όλι Ρεν, ο Επίτροπος επί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είπε ότι το 2010 η χώρα μας είχε πολλές δυνατότητες να αντιδράσει σε αυτήν τη διαδικασία την οποία μας όθησαν, δηλαδή στη διαδικασία των μνημονίων. Και είπε ότι εάν τότε η χώρα αποφάσιζε να ενεργήσει με άλλον τρόπο από αυτόν τον οποίο ενήργησε, η Ευρωζώνη θα αντιμετώπιζε μείζον πρόβλημα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο κύριος Όλι Ρεν, αυτός ο οποίος μας ευχήθη καλό κουράγιο, ομολόγησε ότι σας καταστρέψαμε για να σωθούμε εμείς. Δηλαδή, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια η Ευρωζώνη παραδέχθηκε σαφέστατα ότι έπρεπε να συμβεί αυτή η καταστροφή κεφαλαίου ΑΕΠ στη χώρα, ότι έπρεπε η χώρα να μπει στις διαδικασίες των μνημονίων για να μην υπάρξει διάχυση της κρίσης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, Έλληνες, στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, βρισκόμαστε εν γνώση και αυτών οι οποίοι μας κυβερνούν. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι ό,τι μας έκαναν οι Ευρωπαίοι από το 2010 έως σήμερα είναι κάτι το οποίο δεν εγνώριζε το ντόπιο σύστημα εξουσίας. Εξού και η δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού στο Στρασβούργο, όπου εντός του Ευρωκοινοβουλίου είπε ότι λόγω της κρίσης η χώρα μας έχει υποστεί τη μεγαλύτερη καταστροφή οικονομίας που έχει υποστεί χώρα μετά την λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, έλεγες αυτά τα πράγματα σε αυτούς οι οποίοι τα γνώριζαν και τα έκαναν. Δηλαδή, έλεγες σε αυτούς οι οποίοι επέβαλαν αυτές τις τραγικές διαδικασίες για το λαό μας, αυτά που επέβαλαν. Μα τα ξέρανε. Η στάση αυτή θα τη σκεφτείτε, θα την αξιολογήσετε και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Είναι δικά σας τα συμπεράσματα. Τι κάνει δηλαδή ένας πρωθυπουργός όταν του έχει αφαιρεθεί το 40% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος της χώρας του, όταν έχει
1,5 εκατομμύριο ανέργους, όταν έχει 4 εκατομμύρια πολίτες του λαού του κάτω από το όριο της φτώχειας, αυτό θα το σκεφτείτε μόνοι σας. Τι θα κάνατε εσείς δηλαδή, αν ήσασταν πρωθυπουργοί και έπρεπε να πάτε να μιλήσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ απλώς σας εξέδεσα τα γεγονότα. Για όλα αυτά όμως, και αν θέλουμε να κάνουμε μία σύνδεση αυτής της κατάστασης, διότι πολλές φορές έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι όλοι φταίνε πλην ημών. Θα ήθελα να κάνουμε μία αναδρομή και να δούμε τη στάση των ελληνικών κομμάτων από το 2010 και εντεύθεν. Μέσα από αυτή την αναδρομή θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και γιατί εξελίχθηκαν έτσι. Θα ξεκινήσω με το πανίσχυρο κρατεό Πασόκ, το οποίο σύμφωνα και με τα δεδομένα εκείνης της εποχής, τα θυμάστε βέβαια, δεν είναι και πάρα πολλά χρόνια που έχουν περάσει, αποτελούσε περίπου το μισό των Ελλήνων ψηφοφόρων. Αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά βέβαια, το άλλοτε πανίσχυρο κρατεό Πασόκ δυστυχώς κινείται μεταξύ του 2 και 5%. Βέβαια, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω κάποιες ενστάσεις σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, πλην όμως δεν μου πέφτει λόγος, τις κρατάω για τον εαυτό μου. Γιατί άραγε αυτό το πανίσχυρο κόμμα, αυτό το κόμμα το οποίο θα έλεγα ότι αμήτι άλλο, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, είχε ένα εκ των πλέον χαρισματικών ηγετών της νεότερης ελληνικής πολιτικής ιστορίας, το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο βέβαια όσον αφορά εμένα οφείλω να σας πω ότι ουδέποτε με συνεκίνησε, πλην όμως οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι αυτό το πανίσχυρο κόμμα έχει φτάσει στα επίπεδα τα οποία υπάρχει είναι τώρα. Γιατί έγινε αυτό? Τι ήταν αυτό το οποίο δυσαρέστησε τον λαό που ακολουθούσε το Πασόκ και το έχει φέρει εδώ που το έχει φέρει? Πολλοί λένε ότι μεταφέρθηκαν οι ψηφοφόροι του Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ και μετασχηματίζεται ένα καινούριο Πασόκ. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, διότι κατά την ίδια έννοια και η πάλε ποτέ ακμεότατη πανίσχυρη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή τώρα βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. Άρα λοιπόν έχουμε τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας, έχουμε δηλαδή το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα μας μετά την λεγόμενη μεταπολίτευση, να βρίσκονται σε μία καθίζηση άνευ προηγουμένου.
Τώρα θα σκεφτείτε τον εαυτό σας βέβαια. Γιατί κι εσείς κάπου ανήκατε ή κάπου ανήκετε. Τι είναι αυτό που σας έκανε να φύγετε από αυτούς τους χώρους? Σας έκανε να φύγετε τα μέτρα των μνημονίων τα οποία επιβλήθησαν επί αυτών των κυβερνήσεων, δηλαδή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας ή και των δύο μαζί, δηλαδή τα αίτια της αποχώρησής σας από αυτούς τους δύο κομματικούς τεράστιους σχηματισμούς που και οι δύο μαζί συνεκέντρωναν το 80% των Ελλήνων, η αιτία που έφυγε ο κόσμος από αυτά τα κόμματα είναι τα αποτελέσματα του μνημονίου, δηλαδή οι περικοπές των μισθών, των συντάξεων, οι απολύσεις, η ανεργία, όλα αυτά. Ναι, αλλά και τα δύο κόμματα υπεραμείνονται των αποφάσεών τους και λένε ότι επράξαμε αυτό το οποίο έπρεπε να πράξουμε προκειμένου να σωθεί η χώρα. Να αποφύγει η χώρα την άταχτη χρεοκοπία. Αυτό λένε. Έχουμε δηλαδή μια σύμπραξη αυτών των δύο μεγάλων κομμάτων τα οποία έπραξαν για το καλό της Ελλάδος ερήμην των Ελλήνων, όπως φαίνεται. Και κάνω τώρα ένα ερώτημα. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες, οι πολίτες, ο λαός, είμαστε ανάλγητοι και δεν σεβόμαστε τον αγώνα της συγκυβέρνησης προκειμένου να σώσει τη χώρα? Ή έχουμε κάνει άλλες διαπιστώσεις στο μυαλό μας, δηλαδή εμείς κάνουμε άλλες συνδέσεις, άλλες διαπιστώσεις? Δεν το δεχόμαστε αυτό, δηλαδή ότι η συγκυβέρνηση σώζει τη χώρα? Άρα γιατί σώζει? Μήπως τη σώζει? Θέλετε τη γνώμη μου? Αλλά είναι δικιά μου γνώμη. Η Ελλάδα είναι άμεσα συναρτώμενη με τους Έλληνες. Γεωγραφικός χώρος Ελλάδα σημαίνει να έχει στα πλαίσια του τους Έλληνες. Ελλάδα χωρίς Έλληνες δεν υπάρχει. Όπως βέβαια και Έλληνες χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, εμείς τώρα τι έχουμε? Συνειδητοποιούμε ότι εξανθρωποδίζονται οι Έλληνες από τον χώρο που ιστορικά τους ανήκε και που τον υπερασπίζονται χιλιετίες τώρα. Αυτό αισθάνονται δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Έλληνες? Ο ελληνικός λαός αισθάνεται αυτό το πράγμα? Ότι αυτοί που τον κυβερνούν σώζουν την Ελλάδα, αλλά όχι για τους Έλληνες? Βεβαίως θα έρθει ο Έλληνας και θα πει ότι εάν εγώ εξαφανιστώ από προσώπου γης, από την πείνα, τη δυστυχία, τις κακουχίες, τις ταλαιπωρίες, διότι κοιτάξτε, είμαστε εμείς που ενδεχομένως είμαστε καλά, είναι κάποιοι όμως που είναι χειρότερα, είναι κάποιοι που περνούν χείριστα. Ο καθένας σκέφτεται σύμφωνα με τα δικά του βιώματα, με τα δικά του προβλήματα. Τώρα βέβαια υπάρχει και μία άλλη σκέψη. Για μένα τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας
μια που σχολιάζουμε τα κόμματα και τη στάση τους μέχρι τώρα, μήπως βλέπουν σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία μια άλλη Νέα Δημοκρατία και όχι τη δική τους Νέα Δημοκρατία? Μήπως οι ενέργειες της σημερινής Νέας Δημοκρατίας ή το διαφορετικές το 2010 και έγιναν πολύ διαφορετικότερες από το 2011 και μετά? Μήπως δηλαδή η φυγή των νεοδημοκρατών είναι στο ότι στη σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν αναγνωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία τους? Επίσης, κατηγορείται ασύστολα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει μετακομίσει όλο το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είμαστε τόσο πολύ αυστηροί? Δηλαδή, αφαιρούμε το δικαίωμα από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ? Η μεγάλη μάζα του να απίβδησε με όλα αυτά τα λαμόγια, με όλους αυτούς τους λοποδίτες. Και να ετράπει η σφυγή. Και αν εν πάση περιπτώσει πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εκεί έκριναν ότι πρέπει να πάνε. Δεν νομίζω ο κύριος Τσίπρας με το ζόρι να τους έβαλε στο μαντρί του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνοι τους πήγανε. Τώρα βέβαια εδώ, κύριε Τσίπρα, εσάς το λέω, θα πρέπει να μας εξηγήσετε μερικά πράγματα. Αν θέλετε να σας εμπιστευτούν όλοι αυτοί που σας ακολουθούν πλέον, θα πρέπει να μας κάνετε σαφέστατα κατανοητική την άποψή σας σχετικά με την οικονομική πολιτική την οποία θα ακολουθήσετε αν και όποτε ο ελληνικός λαός σας δώσει τη δυνατότητα να κυβερνήσετε. Γιατί αλήθεια δεν έχετε μέχρι τώρα παρουσιάσει μια πιστική άποψη και θα σας πω κάτι. Πως όσο ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό εάν ο αντικαταστάτης του κυρίου Προβόπουλου στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν ο κύριος Στουρνάρας. Τον ελληνικό λαό τον ενδιαφέρει εάν έχετε πρόγραμμα σχετικά με την ανεργία, πώς θα το υλοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα, σε τι βάθος χρόνου, δηλαδή πόσες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κατέτος θα δημιουργούνται, από ποιους θα δημιουργούνται, γιατί στα λόγια και εγώ να σας δημιουργήσω θέσεις εργασίας όσο θέλετε. Δεύτερο, πώς θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα του χρέους? Εσείς λέτε ότι θα πάτε να διαπραγματευτείτε. Δηλαδή, τι θα τους πείτε? Θα τους πείτε ότι δεν σας πληρώνω? Μα δεν θα μας ξαναδώσουν ποτέ χρήματα. Τι θα κάνετε? Η χώρα θέλει χρηματοδότηση. Η χώρα στην κατάσταση που έχει φτάσει δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της στα πάντα, δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
μέχρι να ξαναμπεί η χώρα σε παραγωγική διαδικασία και μέχρι η χώρα να ξαναμπορέσει να σταθεί στα πόδια της, θα περάσουν πολλά χρόνια. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επί αυτών των προβλημάτων. Τι θα γίνει μέχρι η χώρα να αποκτήσει την αυτάρκεια την οποία βαυκαλίζεστε? Δηλαδή εγώ λέω, έχετε τις καλύτερες των προθέσεων, έχετε σχέδια. Ναι, μέχρι να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, πώς θα αντιμετωπίσετε τη χρηματοδότηση της χώρας? Αν έχετε αρνηθεί να πληρώσετε το χρέος, βασίζεστε στο ότι θα σας κάνουν χάρη οι δανειστές. Μακάρι. Μακάρι. Αλλά δώστε εξηγήσεις. Δώστε εξηγήσεις. Θα μιλήσω τώρα λίγο για την δημοκρατική αριστερά. Η δημοκρατική αριστερά συμμετείχε στην συγκυβέρνηση . Εγώ δεν θέλω να είμαι άδικος. Είναι καλύτερα να πολεμάς τον εχθρό από μέσα παρά απ' έξω. Πρέπει λίγο να το σκεφτείτε αυτό. Όμως, εκεί που δυστυχώς η δημοκρατική αριστερά έχασε, είναι ότι από τη στιγμή κατά την οποία είδε ότι λακίζουν οι ψηφοφόροι της, τρομαγμένη, απεχώρησε από την συνεργασία, φοβούμενη ενδεχομένως και με την μη είσοδό της στην επόμενη Βουλή. Γιατί συνέβη άραγε αυτό? Όπως επίσης, για θυμηθείτε άλλο ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Για θυμηθείτε. Θυμηθείτε πως πλήρωσε τη συμμετοχή του στην στήριξη της κυβέρνησης Παπαδήμου μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή μ' αρέσει η Ισότης, θα πιάσω τελευταίο, όχι βέβαια σύμφωνα και με την δύναμή του, το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Θέλετε τη γνώμη μου, εάν αυτό είναι κόμμα ή εγκληματική συμμορία? Εγώ θα σας την πω. Είναι κόμμα. Νόμιμα εκλεγμένο από τον ελληνικό λαό. Παρεκτός και αν έχουμε πάθει όλοι παράκρουση και θα βγάλουμε τους 500.000 ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής ότι εξήλθαν από φρενοκομεία, δεν είναι, κύριε, εγκληματική συμμορία, ένα κόμμα. Εγκληματίας είναι το πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο. Εάν αποδειχθεί ότι έχει διαπράξει εγκλήματα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους τους κομματικούς σχηματισμούς. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εγκληματίσει ένας οπαδός της Νέας Δημοκρατίας
θα πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική συμμορία? Δηλαδή, αν θα φτάσουμε σε τέτοιες τραγελαφικές καταστάσεις, τότε πλέον θα δώσουμε πολύ τροφή στον κύριο Μιλωνάκη, τον ψυχίατρο. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή, το φαινόμενο Χρυσή Αυγή. Το φαινόμενο Χρυσή Αυγή δεν είναι καθόλου φαινόμενο. Είναι το αμορτισέρ που εισέπραξε τους κραδασμούς από την κρίση που προκάλεσαν τα κόμματα εξουσίας. Γιατί? Ας αναρωτηθούμε όλοι. Και εσείς και εγώ και οι πολιτικοί. Με ομικρόν γιώτα. Έτσι ξαφνικά ένα ωραίο πρωί ο ελληνικός λαός 500.000 και τώρα δημοσκοπικά περί το 1 εκατομμύριο, αλλά εγώ παίρνω υπόψη μου μόνο τις εκλογές, τα αποτελέσματα των εκλογών. Ξαφνικά λοιπόν έγιναν ναζί. Μη μου το πείτε. Ο πιο αντιναζιστικός λαός είναι οι Έλληνες. Εμείς ήμασταν οι πολεμιστές που πολεμήσαμε τους Ναζί. Εμείς δώσαμε το αίμα μας, οι Έλληνες. Υπάρχει περίπτωση ο Έλληνας να είναι ναζιστής? Και κάτι άλλο. Παίρνουμε στα παιδιά μας πιστολάκια από τα παιχνιδάδικα. Είναι ψεύτικα, είναι ρεπλικές, είναι μούφες, δεν είναι αυτά όπλα. Τα πραγματικά όπλα για αυτούς που ξέρουν. Αφήστε τώρα βέβαια που βλέπω στα μεγάλα κανάλια την καραμπίνα να τη λένε ΑΚ-47 Καλάσνικοφ. Μέσα λοιπόν από αυτή την ανάλυση που κάναμε των κομμάτων, θα ρω πως ολοκληρώσαμε το σχολείο μας και πιθανόν να μπόρεσα να σας βοηθήσω να σκεφτείτε τους λόγους για τους οποίους εσείς εγκαταλείψατε κάποια κόμματα, πήγατε σε κάποια άλλα. Πάντα με την ελπίδα ότι έχετε κάνει σωστές επιλογές. Γιατί από τις δικές σας αυτές επιλογές, εάν είναι σωστές, θα έχουμε ίσως μια καλύτερη χώρα. Επειδή μου κάνουν σήμα από το κοντρόλ για ένα διάλειμμα, θα σας αφήσω για λίγο και μετά από λίγο θα τα ξαναπούμε. Πάλι μαζί. Είμαι ο Γαλανάκης Εμμανουήλ και συνεχίζουμε. Εύλογα μου ετέθη κατά τη διάρκεια του διαλύματος ένα ερώτημα από ένα φίλο τηλεθεατή ο οποίος πήρε τηλέφωνο. Θα του απαντήσω. Ναι, έχετε δίκιο. Σίγουρα δεν τάφαγε μαζί με τον ελληνικό λαό, όλος ο ελληνικός λαός, μαζί με τον κύριο Πάγκαλο. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα σκάνδαλα σκάνε το κάθε ένα μετά το άλλο συνεχώς. Ακούμε ονόματα. Άλλος 200 εκατομμύρια δάνειο. Άλλος μίζα 17 εκατομμύρια. Άλλος διαχειριζόταν μίζες 71 εκατομμύρια. Για ευρώ μιλώ. Ήτανε, αν θυμάστε καλά, μια εποχή όπου ακουγότανε συνεχώς οι φράσεις «Golden Boys».
Αν δεν απατώμε, ένας πρώην υδραυλικός και μετέπειτα διευθύνων σύμβουλος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά πήρε νόμιμες αμοιβές 17 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως είχατε απόλυτο δίκιο, αγαπητέ μου κύριε. Όντως δεν τα φάγαμε εμείς μαζί με τον κύριο Πάγκαλο. Δεν ξέρω τι έφαγε ο κύριος Πάγκαλος. Πάντως ήταν τελείως άστοχη η φράση του. Γι' αυτό και ανεκλήθη μετά στην τάξη. Τον ανακάλεσε βέβαια η ίδια ιστορία. Από τη στιγμή κατά την οποία κάθε μέρα ανακαλύπτεται και κάποιος ο οποίος θησάβρισε εις βάρος του ελληνικού λαού. Βέβαια μην περιμένετε και να επιστρέψουν ό,τι θα επιστρέψουν, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το χρέος μας είναι τεράστιο και είναι τεράστιο διότι αυξάνεται με τα χρεολύσια. Δεν απορείτε που παρόλο που έγινε το περιβόητο PSI του Βενιζέλου, για το οποίο καυχάτε, δηλαδή κούρεμα χρέους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, εν τούτοις το χρέος μας αυτή τη στιγμή είναι στα ίδια επίπεδα που ήταν το 2010, 320 δισεκατομμύρια ευρώ το δημόσιο χρέος. Γιατί αν θα βάλουμε για το ιδιωτικό, δυστυχώς πάμε στα 600 δισεκατομμύρια ευρώ πιθανόν χρέος ως χώρα. Και όπως ακούτε βεβαίως, οι εταίροι μας, εντός εισαγωγικών, εγώ δεν τους λέω εταίρους, Γερμανοί, αποκλείουν κούρεμα χρέους. Τη μόνη βιώσιμη δηλαδή λύση. Διότι η αναδιάρθρωση χρέους, εάν δηλαδή το χρέος πάει σε βάθος χρόνου 50 ετών, πάλι θα υπάρχει. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι εάν σε αυτά τα 50 χρόνια της αναδιάρθρωσης δεν βρίσκουμε τους πόρους κάθε χρόνο να ξεπληρώνουμε ένα κομμάτι αυτού του χρέους, πάλι μετά από 50 χρόνια, εμείς βέβαια θα έχουμε γίνει αστρική σχόνη, αλλά ενδεχομένως τα εγγόνια μας ή τα παιδιά μας να ζουν, πάλι θα χρωστάνε και πάλι θα χρεοκοπήσουν. Γιατί πού θα τα βρουν τότε? Τι θα γίνει στην Ελλάδα? Θα ξαναφτιάξουμε πάλι το 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις που έχουν κλείσει? Θα ξαναρθούν πάλι πίσω τα εργοστάσια τα οποία έχουν κλείσει με διάφορους τρόπους, θυμόμαστε, προβληματικές, κλείσιμο. Επομένως είχατε δίκιο κύριε και όφιλα να κάνω αυτή την εξήγηση. Ναι, δεν τα φάγαμε μαζί με τον κύριο Πάγκαλο. Δεν ξέρω με ποιους τα φάγε, δεν ξέρω αν έφαγε. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν τα φάγαμε μαζί του. Αλλά δεν μου λέτε golden boys, δηλαδή χρυσά αγόρια, δεν έχουμε τώρα? Στην Ελλάδα της κρίσης, στην Ελλάδα της τραγωδίας, στην Ελλάδα της πτώχευσης, τώρα δεν έχουμε golden boys? Τι σημαίνει golden boys? Αυτός ο οποίος αμείβεται με χιλιάδες ευρώ μηνιαίως. Έχουμε. Ανακαλύπτονται σε κρατικές θέσεις. Προσφάτως αποκαλύφθη ότι η κυρία Σακελαροπούλου, αν δεν απατώμε, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος αμείβεται με 17.000 ευρώ το μήνα. Το ακούτε? Παίρνει πολύ περισσότερα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παίρνει πολύ περισσότερα από τον Πρωθυπουργό.
παίρνει πολύ περισσότερα από τους υπουργούς και τους βουλευτές και παίρνει βέβαια 10 φορές παραπάνω από τον αρχηγό ΓΕΘΑ το μήνα. Λοιπόν, αυτός είναι golden, αυτοί είναι golden boys. Όπως golden boys είναι όλοι οι διοικητές τραπεζών, που παρότι εσείς τους στηρίξατε με την ανακεφαλαιοποίηση, εμείς δηλαδή, είναι κρατικές οι ελληνικές τράπεζες πλέον, από τη στιγμή κατά την οποία στηρίζονται από χρήμα των φορολογουμένων, είναι κρατικές. Δεν νομίζω να παίρνουν τα 400 ευρώ που παίρνει ο νέος και δουλεύει 12 ώρες την ημέρα ή 15, ή να παίρνει τα λεφτά που παίρνει ο ανθιπολογαγός ο μόνιμος που παίρνει 700 ευρώ. Παίρνουν 10, 12, 15 και σε μία περίπτωση 25.000 ευρώ το μήνα. Αλλά εμείς τους στηρίξαμε. Διότι έπρεπε, λέει, να στηρίξουμε το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή, έπρεπε να στηρίξουμε τον κύριο Φιλιππίδη, του ΤΑΦΤΑΦ, να παίρνει 15.000 ευρώ το μήνα για να δίνει δάνεια θαλάσσια, θαλασσοδάνεια δηλαδή, στους κυρίους που είναι τώρα κατηγορούμενοι και οδεύουν εκεί που οδεύουν. Επομένως λοιπόν και σήμερα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Αγαπητοί μου φίλοι, ο σημερινός πολιτικός σχολιασμός, ο οποίος ξεκίνησε με μία μικρή ανάλυση των κομμάτων προμνημονίου και στα κόμματα κατά τη διάρκεια του μνημονίου, όπως επίσης και για το γεγονός ότι δυστυχώς ακόμα χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν στον τομέα της διασπάθησης του χρήματος, μετά από όλη αυτή την μικρή ανάλυση, καλό θα είναι να σταματήσουμε και όσοι από εσάς επιθυμούν να έρθουν σε κάποια επαφή μαζί μου, να σκεφτούμε μαζί, να μιλήσουμε μαζί, ευπρόσδεκτοι. Επομένως λοιπόν, εφόσον έχω χρόνο για περίπου 20 λεπτά ακόμα, θα ήθελα να μπω στο πρώτο θέμα το οποίο σας είπα ότι θα θίξω. Ότι το σύστημα, νομίζω ότι στην πρώτη εκπομπή κάναμε ανάλυση τι είναι το σύστημα, ποιο είναι, είπαμε και τα ονόματά του, ότι μέσα από τη διαστρέβλωση της ιστορίας προσπαθεί να μικρύνει την εθνική υπόσταση, να αφαιρέσει η εθνική αξιοπρέπεια από τους λαούς και συγκεκριμένα από το δικό μας λαό. Έχουμε λοιπόν και διαστρέβλωση της πίστης μας. Και έχουμε μία πολύ μεγάλη επίθεση της προτεσταντικής Ευρώπης, η οποία στην παρούσα φάση αισθανόμενη πανίσχυρη λόγω της οικονομικής ευρωστίας
διώκει την ορθόδοξη πίστη μας, η οποία βέβαια καταδιωκόμενη ανά τους αιώνες από τον παπισμό προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ ρευστή κατάσταση η οποία πολλές φορές υπερβαίνει και τις δυνάμεις της. Παρακαλώ, σας ακούω. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Από δράμα σας τηλεφωνώ. Καλησπέρα σας. Ακούτε. Σας ακούω. Να χαμηλώσω λίγο την ένταση του ήχου, γιατί κάνει άλλη αντίλαλο, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν. Βεβαίως. Ακούτε. Σας ακούω. Πρώτη φορά σας άκουσα, κάνοντας ράπη, και μου αρέσει πολύ η εκπομπή σας, δεν το λέω να σας κολαγέψω, αλλά όλα αυτά που είπατε είμαι σύμφωνος στις αναλύσεις που κάνατε. Έχω μία μικρή διαφωνία. Σας ακούω. Ναι. Είπατε προηγουμένως ότι η Ελλάδα θα ανακάμψει, ξέρω εγώ έτσι όπως είναι τα πράγματα, σε 50 χρόνια. Το χρέος, έτσι, από αυτά που ακούμε κατά καιρούς στις εφημερίδες, διαβάζουμε και στα κανάλια, δεν είναι αυτό το πραγματικό χρέος. Τουλάχιστον υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, πολιτικοί, δεν θέλω τώρα να πολιτικολογήσω υπέρ κανένας κομμάτος, που λένε, ας πούμε, ότι το χρέος αυτό δεν είναι το πραγματικό και πρέπει να το ξαναεξετάσουμε, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες. Δεν το λέω επειδή είμαι Έλληνας, αλλά έχει εδώ. Να πάμε παράδειγμα στην περιοχή σας, ας πούμε, που υπάρχουν πολλά κοιτάσματα, εκτός από χρυσό, υπάρχουν και άλλα ορυκτά, πολύ πολύτιμα για διαφόρους τομείς. Να μην αναφερθώ. Υπάρχει, θα πω το όνομά του, δεν πειράζει, ο κύριος Βελόπουλος, που κάνει και εκπομπή, μετά την εκπομπή τη δική του που κάνει στο κανάλι του Καρατζαβέλη, την κάνει και στο δικό σας. Βεβαίως. Ξαναδείχνει, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Αν γνωρίζετε. Βεβαίως, το ξέρω. Δεν σας ακούω εγώ καλά. Δεν με ακούτε καλά. Ναι, ακούγεστε πολύ θαπά. Πολύ θαπά. Κάτι στον ήχο σας. Μ' ακούτε. Τώρα εσείς με ακούτε. Λοιπόν, ωραία. Που διατείνεται εκεί πέρα για το χρυσό και τα διαμάντια και όλα αυτά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βλέπουν τα κανάλια τα δικά σας, τα μικρά. Ένας από αυτούς είμαι κι εγώ. Και ενημερώνονται γιατί είστε εκτός συστήματος, γι' αυτό σας βάζω. Τα συστημικά κανάλια είναι, να το πω έτσι λαϊκά, βούγκα στη στρούγκα, θα το πω έτσι, απλά και λαϊκά. Έτσι, πολύ καλά το λέτε. Λοιπόν, είναι έτσι δεν είναι? Είναι απόλυτα έτσι. Εγώ, όταν ολοκληρώσετε την ερώτησή σας και το σχολιασμό σας, γιατί θα σας απαντήσω εγώ. Έχουμε δυνατότητες τεράστιες. Και στον πρωτογενή τομέα κλπ. Και υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που έλεγε κάποιος, αλλά άλλα έλεγε, άλλα έκανε πάλι από το όνομά του πολιτικός. Ναι, καταλαβαίνω. Πορτοκάλια. Έτσι. Το δόγμα ανήκουμε στη Δύση, εγώ δεν είμαι πως εδώ, βεβαίως ανήκουμε στον εαυτό μας πάνω απ' όλα. Σίγουρα, συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν και αλλού συμμαχίες. Να κάνω μια υποθετική ερώτηση πάνω στην ερώτηση που θέλω να κάνω. Ας πούμε ότι λέγαμε στους Ευρωπαίους, δεν αναγνωρίζουμε το χρέος, μέχρι εδώ στοπ, φεύγουμε από την Ευρωζώνη, φεύγουμε από το Ευρώ και πάμε σε δικό μας νόμισμα. Έτσι, βέβαια αυτό θα πρέπει να υπάρχουν ηγέτες για να το κάνουμε, δήμους, γεννητικούς αδένες, γιατί πολλοί γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους πολιτικούς μας με διάφορα μέσα και με διάφορα άλλα πράγματα, δεν ξέρω τι, πιθανόν να έχουν υποχρεώσεις ανηλυμένες προς τους Ευρωπαίους και προς αλλού. Δεν υπάρχει αλλού Ρωσία μεριά, δεν υπάρχει από εκεί. Να σας κάνω μία... Ότι μας λέει, κύριε, stop. Να σας πω κάτι. Βάζουμε τα μέσα, βάζουμε τους μηχανισμούς που έχουν, και λέτε, ούτε προϊόντα από την Ελλάδα, ούτε τουρίστες στην Ελλάδα, ούτε τίποτα στην Ελλάδα. Εντάξει, ας πούμε ότι κάνουμε οικονομικό πόλεμο με διάφορα. Έχουν τα μέσα, έχουν, επηρεάζουν αυτά κλπ. Λοιπόν, δεν υπάρχει η Ρωσία 200 εκατομμύρια πληθυσμό, μόνο 20 εκατομμύρια είναι η Μόσχα. Έτσι, η Ορθόδοξη Ρωσία πλέον, όχι η παλιά Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία η σημερινή, η Ορθόδοξη, που αν πούνε μόνο οι Μοσχοβίτες να ψωνίζουν τα προϊόντα της Ελλάδας, φτάνουν οι εξαγωγές μας εκεί.
Αυτά δεν τα λέτε. Όχι εσείς προσωπικά, ίσως θα τα έχετε πει κάποια άλλη φορά. Δεν υπάρχουν αλλού πορτοκάλια σου κάνουν πορτοκάλια. Εγώ αγαπητέ μου τα λέω πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια. Οι χώρες που μας βάζουν κάθε μέρα με όλους αυτούς τους δημοσιογράφους, αυτιάδες και λοιπά και όλοι στα κανάλια, φόρους, βγήκε κανένας από αυτούς να μας πει. Λοιπόν, δεν συμφωνώ με το χρέος που λέτε για τα ότι θα πληρώνουμε. Αυτό επανεξετάζεται το χρέος, το χρέος είναι τεχνητό. Το χρέος είναι τεχνητό. Δεν με ακούσατε καλά. Ακούστε. Δεν με ακούσατε. Μισό λεπτό. Έχει κάνει ο ίδιος ο Βελόπουλος καταγγελία και έχει πει 20 τόνοι χρυσού που πήγανε. Ας μας πει ο κύριος Σιμίτης. Ο κύριος Σιμίτης που ξεκίνησε, τα ξεκίνησε αυτός όλα. Ας μας πούνε όλοι αυτοί. Τι γίνεται παραπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να μην σας πω. Να είστε καλά. Επειδή οφείλω μια μεγάλη απάντηση. Δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα από το κοντρόλ, γιατί τα ερωτήματα που τέθηκαν είναι πολλά. Αγαπητέ μου κύριε, κοιτάξτε να δείτε. Σε ό,τι είπατε έχετε απόλυτο δίκιο και ταυτίζομαι μαζί σας, διότι φαίνεται δεν παρακολουθείτε την εκπομπή του φίλου μου του κυρίου Πουρτσίδη κάθε Τετάρτη βράδυ, όπου εδώ και 4 χρόνια επωνύμως λέω αυτά που είπατε εσείς. Μου δόθηκε η δυνατότητα τώρα, είναι η δεύτερη κατά σειρά εκπομπή και δεν μπήκαμε μέσα ακόμα σε αυτές τις υποθέσεις. Βεβαίως, αν παρακολουθούσατε σήμερα την εκπομπή από την αρχή, θα ακούσατε που είπα ότι ο Όλι Ρεν, ο Επίτροπος, αποδέχθηκε αυτό το οποίο εσείς όμως ο κόσμος λέει, ότι μας θυσίασαν για να σωθεί η Ευρωζώνη. Αυτό λέει, αυτό ακριβώς που λέτε εσείς τώρα. Αυτό το οποίο λέω εδώ και 4 χρόνια εγώ και εν πάση περιπτώσει ποιος είμαι εγώ που το λέω, το λένε διακεκριμένοι οικονομολόγοι ανά τον κόσμο, ότι η Ελλάδα το 2010 θα μπορούσε με την ισχύ την οποία διέθετε τότε, με το ΑΕΠ το οποίο τότε διέθετε των 240 δισεκατομμυρίων, τώρα έχει γίνει δυστυχώς 160 δις, αυτό σημαίνει ότι έχουν αφαιρεθεί από την ελληνική αγορά 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Τότε λοιπόν, εάν είχαμε μια ηγεσία η οποία αντιδρούσε πατριωτικά, ενδεχομένως όλα να είχαν επιληθεί τελείως διαφορετικά. Δεν μπορεί να καταστραφεί μια χώρα επειδή η κυρία Μέρκελ θέλει να κρατάει το σκληρό ευρώ και δεν κόβει χρήμα, δεν επιτρέπει να κοπεί ευρώ. Βέβαια, όσες πλουτοπαραγωγικές πηγές και αν διαθέτουμε, και είναι και πολλές, και μάλιστα ορισμένες είναι τεραστίων δυνατοτήτων, όπως τα φυσικό αέριο, όσες πηγές και να έχουμε, εάν δεν αποκτήσουμε ηγεσίες που να αγαπούν τον τόπο και τον Έλληνα και να διαθέτουν την απαραίτητη πυγμή να αντιμετωπίσουν όλες τις καταστάσεις, διότι μην νομίζετε ότι το σύστημα, το παγκόσμιο σύστημα, εάν δει ότι κυβερνά την Ελλάδα ένας άντρας ο οποίος, ή μια γυναίκα ο οποίος αντιτίθεται των συμφερόντων του, θα τον αφήσουν έτσι. Επομένως λοιπόν πρέπει να υπάρξει ελληνική ηγεσία η οποία να θωρακιστεί όμως από ένα έθνος, από ένα λαό που θα την εμπιστευτεί.
για να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτό το πλούτο που λέτε. Γιατί για θυμηθείτε τον Κώστα Καραμαλή, του οποίου την ελληνικότητα δεν αμφισβητεί ουδής και την εντιμότητα. Αυτό πήγε να κάνει με τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον κύριο Πούτιν. Αυτό πήγε να κάνει. Αυτό που είπατε. Τι έγινε? Ήρθε ο λεφτά υπάρχουν, όταν ο Καραμαλής τόλμησε να πει ότι για να αντιμετωπίσουμε την κρίση η οποία έρχεται θα πρέπει να μην δώσουμε αυξήσεις. Αυτό είχε πει ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής. Δεν θα δώσουμε αυξήσεις. Και ο ελληνικός λαός ψήφισε το λεφτά υπάρχουν. Σκεφτήκατε ποτέ μήπως θα έπρεπε να ερωτηθεί ο κύριος Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου να μας εξηγήσει επιτέλους τι εννοούσε όταν έλεγε λεφτά υπάρχουν? Μήπως και τα βρούμε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όσες πλουτοπαραγωγικές πηγές και αν έχουμε, εάν δεν διαθέτουμε την εμπνευσμένη ηγεσία την οποία θα πιστέψει ο ελληνικός λαός και θα τη θωρακίσει, δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί τίποτα, όπως για παράδειγμα μέχρι τώρα δεν έχει αξιοποιηθεί τίποτα. Πετρέλαια έχουμε χιλιάδες έτη. Φυσικό αέριο υπάρχει εκεί από γενέσεως του σύμπαντος. Δεν αναρωτιέστε, σκεφτείτε λιγάκι, γιατί μέχρι τώρα κανείς πλην ενός μία περίοδο, ο οποίος φρόντισε να κάνει τις απαραίτητες έρευνες, οι δικοί του φάκελοι είναι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή οδηγούν στην εξέβρεση αυτών των κοιτασμάτων. Κάποιος άλλος έκανε τις έρευνες πριν από 45 χρόνια περίπου. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα άλλο βέβαια. Αυτό θέλω να σας πω. Γι' αυτό και πάντα λέω εδώ, όλα αυτά τα χρόνια που παρεμβαίνω στην εκπομπή του φίλου μου του Νίκο του Πορτσίδη, αλλά και τώρα από εδώ, θέλω να σκεπτόμαστε. Μόνο μέσα από τη σκέψη θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή τι να κάνουμε? Επιτέλους αδερφέ, να ψηφίζουμε αυτούς οι οποίοι σκέπτονται τη χώρα μας, σκέπτονται εμάς. Νομίζω ότι σας απάντησα όπως μπορούσα καλύτερα και μέσα στα πλαίσια βέβαια και του τηλεοπτικού χρόνου. Συνεχίζω σχετικά με αυτό που, το θέμα το οποίο είχα αρχίσει να φύγω, σχετικά με την θρησκεία, τον αμήλικτο πόλεμο. Πολλές φορές γινόμαστε πολύ αυστηροί με την Εκκλησία μας. Ίσως βέβαια να έχουμε και τα δίκαιά μας, διότι συμβαίνουν κάποια γεγονότα στα οποία η Εκκλησία δεν δίνει τις σωστές απαντήσεις. Και έτσι λοιπόν, για χάρη ολίγων εκπροσώπων της Εκκλησίας, δέχονται τη μορφή σύσσωμη η εκκλησιαστική λειτουργία. Όλοι. Δεν είναι έτσι.
Έχουμε συνηθίσει ένα ποντίκι να τρώει το τυρί και λέμε τα ποντίκια φάγαν το τυρί. Ένα το φάγε. Η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία έχει προσφέρει τα μέγιστα στο έθνος. Όποιος κατηγορεί τον ιερό αυτό θεσμό θα πρέπει πριν να αναλογιστεί τι έδωσε η Εκκλησία σε αυτό το έθνος στη διάρκεια της μεγάλης του ιστορίας, η οποία είχε και τεράστια διαστήματα σκλαβιάς. Κοιτάξτε, έχουμε ήρωες στην Επανάσταση του 1821. Ήρωες. Έχουμε το Μέγα Αθανάσιο Διάκο ή το Διάκος. Έχουμε τον Μέγα Παπαφλέσσα, τον οποίο ο Ιμπραήμ Πασάς νεκρό τον ασπάστηκε αναγνωρίζοντας την τεράστια γενναιότητά του, ή το Δεσπότης. Ακόμα και αυτός ο μεγάλος Γεώργιος Καραϊσκάκης ή το Παπαδοπέδι. Μπορούμε να παραγνωρίσουμε τον πολύ μεγάλο Πατριάρχη, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, μπορούμε. Μπορούμε, ο οποίος εκατακρεουργήθηκε για την πίστη του, για την Εκκλησία, για το λαό του. Μπορούμε. Εμείς μπορούμε να μαρτυρήσουμε. Για θέστε το ερώτημα στον εαυτό σας, μόνοι σας. Εμείς μπορούμε να υποστούμε τα βασανιστήρια του Αθανασίου Διάκου. Εμείς μπορούμε να πάμε να πεθάνουμε γνωρίζοντας ότι θα πεθάνουμε όπως ο Παπαφλέσσας. Εμείς μπορούμε να καθίσουμε να μαρτυρήσουμε για την πίστη μας όπως μαρτύρησε ο Γρηγόριος ή ο Κύριλλος και τόσοι άλλοι. Επομένως, μπορεί να κρίνουμε κάποια μεμπτά συγκεκριμένων ιεραρχών, ναι, οφείλουν να αποτελούν παράδειγμα, ναι, αλλά δεν μπορεί συλλήβδιν να λέμε η Εκκλησία. Όχι. Ο μεγάλος δάσκαλος, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Πατροκοσμάς, εάν δεν υπήρχε να κάνει αυτό που έκανε, να διαβαίνει χωριό, 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 και να κρατά άσβηστο το κεράκι της Ελλάδας, του Έλληνα, έχετε την εντύπωση ότι θα μπορούσε να γίνει η Επανάσταση? Από τους τότε εξαθλειωμένους Έλληνες? Όχι βέβαια. Πώς νομίζετε
400 χρόνια διατηρήθηκε η γλώσσα μας. Αλήθεια. Το έχετε σκεφτεί? Ξέρετε τι σημαίνει 400 χρόνια κατοχή? Το διανοείστε? Έχετε καθίσει ποτέ να σκεφτείτε ποιοι ήταν αυτοί που με το λιχναράκι? Και ας υπάρχουν κάποιοι που λένε δεν υπήρξε χρυφό σχολείο και δεν υπήρξε τίποτα. Και πώς διεσώθη η γλώσσα? Πώς διεσώθη ο ελληνισμός? Πώς διεσώθη η ελληνικότητα? Και δεν υπήρξε εξ-Οθωμανισμός. Πώς? Γιατί κάποιοι γέροντες παπάδες με τεράστιο κίνδυνο για τη ζωή τους, και πρέπει να γνωρίζετε ότι επί εποχής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι πρώτοι που εδιώκονται και κατεσφάζονται ήταν οι παπάδες, διότι αυτοί ήταν οι οποίοι κρατούσαν ακόμα το ελληνικό έθνος. Δεν υπήρχε κράτος, αλλά υπήρχε το έθνος μας, το έθνος των Ελλήνων. Τι γίνεται λοιπόν? Κάνει ένα πρόσωπο, μια ατασταλία. Δεν θα κατονομάσω γιατί εντρέπομαι. Αμέσως συλλήβδη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ελεγχόμενα. Οι παπάδες αυτό, η εκκλησία εκείνο, η ιερά σύνοδο εκείνο, το ένα το άλλο. Για θυμηθείτε, όταν είχαμε τον μακαριστό Χριστόδουλο, αυτό τον τεράστιο ηγέτη της εκκλησίας, επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε πραγματικά το Άγιο Πνεύμα και μπορούσε να μιλά στις ψυχές των ανθρώπων και είχε τη δυνατότητα να συγκινεί εκατομμύρια και να μαζεύει εκατομμύρια, για θυμηθείτε τον πόλεμο τον οποίο του έκαναν τα μέσα ενημέρωσης, αυτά τα οποία πολλές φορές εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα, τις περισσότερες. Για θυμηθείτε. Αλήθεια. Μπορείτε να θυμηθείτε μέχρι πριν από 10-15 χρόνια στις ταυτότητές σας τι έγραφε? Έγραφε θρήσκευμα. Και δίπλα έλεγε χριστιανός ορθόδοξος, μουσουλμάνος, εβραίος, βουδιστής, άθεος. Τώρα λέει η χάρη της πολυπολιτισμικότητος καλό θα είναι να μην έχουμε θρησκεύμα. Πήρε ένας τηλεθεατής και οφείλω να τον ευχαριστήσω. Μου έδωσε μια πληροφορία την οποία θα σας την πω, δεν την γνωρίζω, δεν ξέρω τον αριθμό, πάντως για να την λέει ο κύριος, ο συγκεκριμένος κύριος θα το γνωρίζει. Κατά την διάρκεια της σκλαβιάς των 400 ετών και παραπάνω είναι σε κάποιες περιοχές, κατεσφάγησαν από τους Οθωμανούς 2.600 ιερείς, εκ των οποίων, αν δεν απατώμαι, από ό,τι μπόρεσα να ακούσω, οι 35 περίπου ήταν Μητροπολίτες, Δεσποτάδες. Αυτό κάτι λέει, έτσι δεν είναι? Λέει. Όμως αυτό είναι ιερή επιταγή για τους σημερινούς Δεσποτάδες, τους σημερινούς παπάδες.
να μην ξεφτιλίζουν τα ράσα τους. Για να μην δίνουν λαβή στους εχθρούς της Ορθοδοξίας, που είναι πολλοί και από τη μεριά του παπισμού, μια ζωή. Ο εχθρός της Ορθοδοξίας είναι η Καθολική Εκκλησία και ο Πάπας. Ιστορικά καταγεγραμμένα αυτά. Και όποιος αποφασίζει να πάει να γίνει λειτουργός της πίστεως και αντιπρόσωπος του Θεού, να είναι πραγματικά αντιπρόσωπος του Θεού και όχι του διαβόλου, για να μην δίνει αιτία σε κανέναν και λαβή σε κανέναν να κατασυκοφαντεί αυτή την τεράστια, την πανίερη, την ιερότατη ιστορία του κλήρου. Δεν είναι στη φύση μου να φωνάζω, αλλά σε αυτό το θέμα είμαι κάθετος. Τα είπαμε σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι προσπάθησα να σας πω τις σκέψεις μου. Ευελπιστώ ότι σας έβαλα να σκεφτείτε. Μόνοι σας αποφασίσετε. Εσείς ξέρετε καλύτερα την ψυχοσύνθεσή σας και εσείς θα αποφασίσετε. Εγώ ταπεινά θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Να είστε καλά και με τη βοήθεια του Θεού ίσως και την επόμενη Κυριακή να κάνουμε παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.